αντίθετη άποψη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Βασιλικό για την τιμητική αυτή πρόσκληση και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσε και τον εύκολο ρόλο. Πώς προχωράει αυτό, από εδώ. Πώς προχωράει. Το πάνω, το δεξιβλάκι. Okay. Όπως έδειξε ο κύριος Αναστασάκης, με βάση τα ευρωπαϊκά guidelines, τα οποία είναι αρκετά παροχημένα 14 χρόνια πίσω, τα αμερικάνικα guidelines, τα παλιά, στις διαβλοπάθειες δεν επιτρέπονται ανταγωνιστικά αθλήματα, αν η καρδιά δεν είναι τέλεια, εκτός ίσως από αθλήματα κατηγορίας 1α, τα οποία είναι, πρακτικά δεν είναι αθλήματα, bowling και cricket και τέτοια τύπου αθλήματα. Οι ευρωπαϊκές καρδιολογικές εταιρείες, οι οποίες παραμένουν από το 2005, όχι μόνο δεν επιτρέπουν ανταγωνιστικά αθλήματα, αν η καρδιά δεν είναι τέλεια, αλλά ακόμα και αν υπάρχει θετικό γονίδιο, ή και ακόμα δεν επιτρέπονται ούτε καν τα απλά αθλήματα της κατηγορίας 1α. Σε ποιες μελέτες στηρίζονται οι οδηγίες αυτές? Σε αυτές εδώ τις μελέτες που βλέπετε τώρα. Οι Αμερικάνοι το 2005 ομολογούν ότι τα guidelines αυτά στηρίχτηκαν πάνω στην κρίση και στην εμπειρία του πάνελ, ότι υπάρχει παινία ισχυρών αποδείξεων και δεν στηρίζονται στην επιστήμη της ιατρικής, στηρίζονται στην τέχνη της ιατρικής, στο σχεδιασμό μόδας, στο σχεδιασμό των κατευθυντηρίων οδηγών. Το ερώτημα είναι τι προσφέρουμε εμείς, δηλαδή αν... Ότι σίγουρα οι ασθενείς με καναλοπάθεια έχουν κίνδυνο. Το θέμα είναι αν απαγορεύοντας την άσκηση μειώνουμε αυτόν τον κίνδυνο. Αν ο ίδιος ασθενής, αντί να πεθάνει στο γήπεδο, θα πεθάνει στο κρεβάτι του. Δεν θέλουμε να κάνουμε επιλογή ασθενών, επιλογή καλών αθλητών, πραγματικά να αποδείξουμε ότι προσφέρουμε στον αθλητή απαγορεύοντας του την άσκηση. Υπάρχουν πολλά ευνοϊκά αποτελέσματα από την άσκηση, τα οποία θα πρέπει να τα σκεφτούμε πολύ σοβαρά πριν απαγορεύσουμε την άσκηση στον αθλητή. Είναι τα διάφορα οργανικά πλεονεκτήματα, είναι τα ψυχολογικά, οικονομικά, πάρα πολλά πλεονεκτήματα στον αθλητή. Ένας επαγγελματίας αθλητής έχει πολύ ισχυρά κίνητρα να συνεχίσει τον αθλητισμό. Ξεκινώντας από το σύνδρομο Μπουργκάντα, φαίνεται σαφώς ότι τα σοκ των απεινωτών, τα επεισόδια των κοιλιακών αριθμών δεν συμβαίνουν στην άσκηση, δεν συμβαίνουν την ημέρα, συμβαίνουν τη νύχτα, την ώρα που κοιμάται ο άρρωστος. Στο σύνδρομο πρώιμης επαναπόλωσης, πάλι το ίδιο πράγμα. Ώρες από 12 μέχρι 6 το πρωί, εκεί συμβαίνουν τα περισσότερα επεισόδια, δεν συμβαίνουν στην άσκηση. Και ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Αναστασάκη που το έδειξε ότι η χορεύτρια έκανε το τοσάκι και τη νύχτα, την ώρα που κοιμόταν. Δεν είναι μόνο η άσκηση. Και δεν σημαίνει ότι αν απαγορεύσουμε την άσκηση, αναγκαστικά σώζουμε αυτόν τον ασθενή. Δεν συζητάμε αν ο ασθενής αυτός διατρέχει κίνδυνο. Το ερώτημα είναι αν θα του προσφέρουμε κάτι απαγορεύοντας του την άσκηση. Και υπάρχουν στοιχεία. Είναι από τη Mayo Clinic, άρρωστοι που είχαν long QT, οι οποίοι παρότι ξέρανε ότι είχαν long QT, συνεχίσαν ανταγωνιστικό αθλητισμό. Βέβαια, δεν είναι άρρωστοι που πάνε και κάνουν αθλητισμό χωρίς παρακολούθηση. Άρρωστοι οι οποίοι έχουν εκτιμηθεί από πολύ ειδικούς επιστήμονες, έχουν πάρει οδηγίες, υπάρχει πλάνο αντιμετώπισης. Από αυτούς τους αρρώστους, 130 αρρώστους, 20 φέραν απεινιδωτή, έχουμε μια παρακολούθηση 5 ετών, κανένας δεν είχε επεισόδιο σχετιζόμενο με την άθληση. Ένα μόνο 9χρονο αγόρι, το οποίο ήταν υψηλού κινδύνου, πολύ μακρύ κιουτάφ, είχε ιστορικό καρδιακής αναγκοπής, είχε δύο πρόσφατα σοκ από τον απεινιδωτή, ούτε καν στην άσκηση, στην προθέρμανση. Το οποίο δεν σημαίνει προθέρμανση κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Και παραδέχτηκε μάλιστα ότι δεν πειθαρχούσε στην αγωγή με β' αναστολής και αυτά τα επεισόδια συνέβησαν ενώ δεν έπαιρνε σωστά τα φάρμακά του. Αυτό ερμηνεύεται σε ένα επεισόδιο σε 331 αθλητές ανά έτη και εφόσον δεν υπήρχε κανένας θάνατος, έχουμε κανένα θάνατο σε 650 αθλητές ανά έτη παρακολούθησης. Από την ίδια ομάδα, εδώ είναι γενικά για γενετικές καρδιακές νόσους, δεν είναι αποκλειστικά και μόνο διαβλοπάθειες. 366 αθλητές με γενετική νόσο,
Από αυτούς οι περισσότεροι, 322, συνέχισαν σε ανταγωνιστικά αθλήματα και από αυτούς που συνέχισαν, 9 μόνο παρουσίασαν αριθμικά επεισόδια, των οποίων μάλιστα τα μισά, σχεδόν τα 4, ήταν εκτός άθλησης, αυτό αντιπροσωπεύει το 0,9 ανά 100 αθλητές έτη, ενώ από τους ασθενείς που σταματήσανε την άσκηση, 6 είχαν αριθμικό επεισόδιο. Αυτό είναι ένα 2,3%, το οποίο είναι τριπλάσιο ποσοστό αυξημένο αριθμικού επεισοδίου. Βεβαίως δεν είναι τυχιοποιημένες μελέτες αυτές, δεν δικαιούμαστε να βγάζουμε τόσο ασφαλή συμπεράσματα, αλλά κάτι δείχνουν. Από μια άλλη ομάδα, για παιδιά με σύνδρομο ακιού ΤΑΦ, πάλι εδώ από το 103 παιδιά γονοτυπικά θετικά, δεν είναι όλα με φαινότυπο, μισά-μισά περίπου είναι. Αυτά ένα 26% κάναν ανταγωνιστικά αθλήματα, ένα ποσοστό κάναν μόνο ψυχαγωγική άσκηση. Πάντως, σε αυτά τα παιδιά που είχαν κίνδυνο, μόνο 2 παιδιά είχαν σοκ το απεινιδωτή και κανένα δεν ήταν πάλι στην άσκηση. Δεν υπήρξε κανένα ταχυαριθμικό θάνατο, καμιά ανακοπή, συγκοπή ή σοκ από τον απεινιδωτή κατά ή μετά την άσκηση. Ακόμα και στην CPVT, την ταχυκαρδία, η οποία προξενείται κατεξοχήν από την άσκηση, εδώ υπάρχει μελέτη που συγκρίνει 21 αθλητές που συνέχισαν την άθληση μετά τη διάγνωση, γνωρίζοντας ότι έχουν CPVT, σε σύγκριση με 42 ασθενείς με CPVT, οι οποίοι δεν ήταν αθλητές. Πριν τη διάγνωση, υπήρχαν πολύ περισσότερα αριθμικά επεισόδια στους αθλητές, γεγονός που δείχνει ότι πραγματικά η άθληση δημιουργεί αριθμίες, αλλά μετά τη διάγνωση, το οποίο σημαίνει και μετά την εφαρμογή θεραπείων, η πιθανότητα να κάνουν επεισόδια αριθμικά ήταν το ίδιο και στους αθλητές και στους μη αθλητές, 14% και στους μεν και στους δε. Είτε αθλούντο είτε δεν αθλούντο, η πιθανότητα αριθμικού επεισοδίου ήταν η ίδια. Και μάλιστα πάλι εδώ, 3 ασθενείς είχαν αριθμικό επεισόδιο λόγω μη συμμόρφωσης με θεραπεία, που βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι η συμμόρφωση με τη θεραπεία. Κανένα επεισόδιο δεν οδήγησε σε θάνατο και σε όλους τροποποιήθηκε η θεραπεία. Υπάρχουν ακόμα και πειραματικά δεδομένα σε ποντίκια και κλινικά δεδομένα που δείχνουν ότι η τακτική άσκηση μπορεί να σε προφυλάξει από τις αρρυθμίες της CPVT. Και όπως έδειξε ο κύριος Αναστασάκης, στην Αμερική υπάρχουν τα guidelines του 2015, τα οποία δεν είναι ότι επιτρέπουν γενικώς και ορίστως τράβα και κάνει άσκηση, είναι σαφέστατα. Ο ασθενής χρειάζεται πάρα πολύ εντελεχή έλεγχο από εξειδικευμένους επιστήμονες, πάρα πολύ ειδικούς σε αυτά τα θέματα, θα πρέπει να ενημερωθεί πάρα πολύ καλά, θα πρέπει να ξεκινήσει ένα σαφές πρόγραμμα θεραπείας και αν είναι ασυμπτωματικός, για 3 μήνες τότε μπορεί να πάρει μέρος σε άσκηση. Όσον αφορά σε ασυμπτωματικούς, υπάρχουν διάφορα πράγματα που θα πρέπει να γίνονται. Αποφυγή φαρμάκων, αποφυγή αφυδάτωσης, αποφυγή να χάνει ηλεκτρολίτες, αποφυγή υπερθερμίας. Θα πρέπει να υπάρχει ένας αυτόματος εξωτερικός απεινιδωτής να θεραπεύσει τον αθλητή αν συμβεί κάτι. Και θα πρέπει να υπάρχει και σαφές οργανωμένο σχέδιο τι θα πρέπει να κάνουμε σε περίπτωση που συμβεί κάτι. Δεν αφήνονται στην τύχη τους οι αθλητές. Στους συμπτωματικούς, πάλι πολύ σημαντικό, θα πρέπει να πάρουμε τα μέτρα, θα βάλουμε τη θεραπεία και αν ο ασθενής είναι ασυμπτωματικός, τότε, για 3 μήνες τότε μπορεί να συμμετέχει στην άθληση. Στο long QT, πάλι σημαντικό η σωστή θεραπεία. One minute. Και ο άρρωστος, αν είναι ασυμπτωματικός για 3 μήνες, μπορεί να συμμετέχει σε άσκηση. Και ακόμα και για τη CPVT, εδώ υπάρχουν μεγαλύτερες ενστάσεις, εδώ θεωρείται σαν εξαίρεση ότι θα μπορούσε ο ασθενής αυτός να λάβει μέρος σε ανταγωνιστικό αθλητισμό. Και ένα πολύ ευίωνο σημείο, πριν από λίγες μέρες, το είδα αυτό στο ίντερνετ, η πρώτη αθλήτρια που φέρει απεινιδωτή και δεν θα είναι απλώς ανταγωνιστική αθλήτρια, θα πάρει μέρος στους προσεχείς Ολυμπιακούς Αγώνες. Ευχαριστώ πολύ.
στο σκάκι. Ευχαριστούμε πολύ, Θέμα. Είναι ολυμπιακό άθλημα. Κάποια ερώτηση, κάποιο σχόλιο, κύριος Λυσίτσας. Με όλη αυτή την ιστορία που έγινε με την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία και με τη δουλειά που έχει κάνει ο κύριος Αναστασάκης, πέφτει ευθύνη σε εμάς να δώσουμε το OK για παιδιά να πάνε στο γήπεδο. Πρόσφατα είχαμε έναν 17χρονο ο οποίος είχε ευνίδιο θάνατο στο νομό Ημαθίας. Επικεντρώθηκαν όλοι στο ότι ο καρδιολόγος πιθανόν έχασε μία διάγνωση. Κανείς όμως δεν επικεντρώθηκε ότι στο γήπεδο δεν υπήρχε αυτόματος απεινιδωτής. Και θα ήθελα και την γνώμη και των δυο σας, αλλά και του έμπειρου Προεδρείου και άλλων ηλεκτροφυσιολόγων, πού βρισκόμαστε νομικά σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα πρέπει να απαιτήσουμε ότι όλοι οι αθλητικοί χώροι, όλοι οι χώροι συναισθίασης, θα πρέπει ουσιαστικά να υπάρχει αυτόματος απεινιδωτής και να ξέρουν πώς να το χρησιμοποιούν και τι κάνουμε σαν ελληνική καρδιολογική εταιρεία βασικά. Υπάρχει το γενικό guideline ότι εκεί που αναμένεις να υπάρξει ένας ευνίδιος θάνατος μέσα στην πενταετία, ότι εκεί αξίζει να υπάρχει ένας αυτόματος απεινιδωτής. Βέβαια, αν το βάλεις κάπου και δεν ξέρεις πού είναι, δεν λειτουργεί, κανείς δεν ξέρει να το χρησιμοποιήσει, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα. Αλλά αυτό νομίζω που θα πρέπει να επιτεθούμε κάπου και σαν καρδιολογική κοινότητα είναι αυτό, ότι δεν θα δώσουμε ποτέ εγγύηση ότι δεν θα υπάρξει θάνατος αθλητή. Ναι, θα υπάρξει θάνατος αθλητή. Δεν είναι δυνατόν να διαγνώσεις όλα αυτά, δεν είναι δυνατόν να το προβλέψεις και θα πρέπει να βάζουμε από την άλλη μεριά πόσοι θάνατοι θα συμβούν επειδή ο κόσμος δεν αθλείται. Δεν πρέπει να τρομάζουμε τον κόσμο με την άθληση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, να τελειώνει αυτή η ιστορία, να ακούσα κανάλια, δεν ελέγχθηκε ο ασθενής, δεν υπάρχει πρόληψη στην Ελλάδα, πέθανε ασθενής. Ναι, θα βγούμε, θα πεθαίνουν αθλητές. Δεν πρέπει να το δεχτούμε αυτό ότι θα υπάρξει 0% θνησιμότητα. Πολύ σημαντικό, όπως είναι η διχοτόμος ή ναι ή όχι, άσπρο-μαύρο, όποιος έχει περάσει ένα έμφραγμα δεν μπορεί να πιει καφέ, κύριε Μαούνη. Δεν μπορεί να πιει τσίπουρο. Δεν το ένα, δεν το άλλο. Και στο τέλος, αν πάει σε κάποιον γιατρό ο οποίος του λέει μπορείς να πίνεις και ένα καφέ, ξαφνικά γίνεσαι ο σούπερ ήρωας, ας πούμε. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο μαλακοί, αλλά από την άλλη μεριά να κρατάμε αυτά που πρέπει να κρατάμε. Και βεβαίως, αυτό που είπατε, το κοινό πρέπει να εκπαιδευτεί στην καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση. Όχι μόνο οι γιατροί, όχι μόνο οι επαγγελματίες υγείας, όλος ο κόσμος. Μία φορά που είχα κάνει μία διάλεξη στο ΣΕΓΑΣ, τους είπα, αντί να βγείτε μία φορά στα μπουζούκια με το σύλλογο, πάρτε έναν αυτόματο απεινιδωτή. Και με κράξανε πριν από αρκετά χρόνια. Και όχι ο γιατρός, δεν έχουμε γιατρός. Μα ο γιατρός, όσο καλός αθλητής να είναι, αν είναι στο καφτατζόγλιο και το συμβάνει από την άλλη μεριά, θέλει 3 με 4 λεπτά μέχρι να έρθει ο γιατρός από το ένα πέταλο στο άλλο. Ο κύριος Λυσίτσας είναι καλός σε αυτά, τρέχει, αλλά μέχρι 4 λεπτά. Εγώ σε 8 λεπτά. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το κακό και από την άλλη μεριά να μην βάζουμε αυτά τα στεγανά, ούτε να είμαστε πάρα πολύ large, κύριε Μαούνη, αλλά όσο μπορούμε να μειώσουμε το πρόβλημα στους ασθενείς που πρέπει να πάρουμε υπόψη. Ο χρόνος έχει περάσει πάρα πολύ. Μπορούμε να τα πούμε έξω. Για λόγους οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ, Θεέ μου. Για λόγους. Άρα τελικά συμφωνείτε οι δυο σας. Μάλιστα. Συμφωνούμε ότι τα screening δεν γίνονται για να μην. Επειδή θα σώσουν τους πάντες. Ακριβώς. Τα screening γίνονται για να βελτιώσουν την κατάσταση. Και επίσης, μια και λέμε για screening, μη δεχθεί κανένας από εσάς τους νεότερους να πάρει χαρτί για το γυμναστήριο, επειδή έχετε έναν θείο καρδιολόγο και σας βάζει μια υπογραφή. Μην δεχτείτε ποτέ. Λοιπόν, για λόγους οικονομίας χρόνου, αλλάζουμε λίγο το πρόγραμμα, προχωρήσουμε και στην επόμενη δορυφορική και θα κάνουμε το διάλειμμα μετά για να απολαύσουμε τις επόμενες ομιλίες. Είναι μεγάλη, ο κύριος Κατζίβας δυστυχώς δεν μπόρεσε να έρθει. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή μου να καλέσω τον καθηγητή τον κύριο Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι